Χριστούγεννα δεν είναι για όλους, είναι για λίγους από ό,τι φαίνεται. Η ακρίβεια τρώει πάρα πολύ τον μισθό. Βλέπουμε ότι είναι στο μείον 7% για αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ζήσουν για τους επόμενους δύο μήνες με 480 ευρώ με το επίδομα ανεργίας και δύο μήνες χωρίς κανένα εισόδημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα Χριστούγεννα για αυτούς έχουν αυτή τη λεγόμενη πλασματική ευεξία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι από το 2023 μπορούν να απολαύσουν, δηλαδή να πάνε εύκολα στο σούπερ μάρκετ, να κάνουν μια έξοδο, να κάνουν τις εμπορικές δραστηριότητες. Είναι εργαζόμενοι στον επισυντισμό τουρισμό που για άλλη μια χρονιά θα καλεστούν να ζήσουν δύο μήνες χωρίς κανένα εισόδημα, καθώς όλες οι εκκλήσεις και όλες οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν για επιμήκυση του Ταμείου Ενεργείας, δηλαδή από 0 χρήματα να πάρουν 480 ευρώ για το μήνα Φεβρουάριο-Μάρτιο ή Μάρτιο-Απρίλιο, έπεσαν στο κενό. Αυτό γιατί δεν έγινε δεκτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω καταλάβει και ούτε μπορώ να το καταλάβω, κύριε Ριζικενάκη. Και ο Γεράκη λένε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να σηκώσει δύο μήνες ταμείο. Εμείς από τις οικονομικές μελέτες που έχουμε κάνει δείχνουμε, τους έχουμε πει ότι είναι ακριβώς το ποσό, το οποίο αυτό το ποσό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία καταναλώνει ο κρατικός προϋπολογισμός για πράγματα που πληρώνει, τα οποία είναι ίσονο σημασία, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά που καταναλώνει σε άλλα πράγματα. Στην απέναντι πλευρά βλέπουμε ότι την τροπολογία για αύξηση των μισθών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών άμεσα την έβαλαν στη Βουλή και πήραν αύξηση στο μισθό του 46%. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός να ζήσει με 3.900 το μήνα, χρειάζεται να ζήσει με 4.500. Αυτό είναι πρόκληση. Διότι αυτή η αύξηση, τέτοιες αυξήσεις λέμε να μην δίνονται έτσι ώστε να δοθούν επιδόματα ανεργίας. Διότι όλοι αυτοί οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και δι' του τουρισμού και της εργασίας, ο οποίος έχει το Υπουργείο Εργασίας εξωκοινοβουλευτικό υπουργό, όπως έχει και το Υπουργείο Τουρισμού, όλοι αυτοί θα πανηγυρίζουν σε μερικούς μήνες ότι δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ μας δίνει ο τουρισμός και ότι η χώρα μας είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές χώρες στον κόσμο. Αυτό όμως δεν γίνεται τόσο απλά, δεν γίνεται τόσο εύκολα. Γίνεται επειδή κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και κάποιοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια δουλεύουν παραπάνω από ό,τι πρέπει, καθώς υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις στα οργανογράμματα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό να υπερβάλλουν τις σωματικές τους αντοχές για να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος, το οποίο κάθε χρόνο καλώς είναι μεγαλύτερο, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο καλούν το σηκώσουν και όλο και λιγότεροι άνθρωποι. Τώρα, αυτό το ότι δεν το σηκώνει με το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή να υπάρχει η επιμήκυνση του Ταμείου Ενεργείας, όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια τρελή ακριβιά, ένα τρελό ράλι σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των προϊόντων, όταν έρχονται καινούργιες ανατιμήσεις, εκείνοι τα λένε, η αγορά τα λέει, σε 100 περίπου προϊόντα μέσα στο 2024, αλλά την ίδια ώρα να μιλάνε για πλήρη ανάκαμψη του αριθμού των τουριστών και σημαντική άνοδο στα έσοδα. Αλλά τα έσοδα αυτά δεν ξέρουμε προς τα που πάνε, προς τα που κατευθύνονται και δεν μπορούν, αν θέλετε, να βοηθήσουν σε αυτό το δημοσιονομικό κόστος για το Ταμείο Ανεργίας, και αυτό πάλι για άλλη μια φορά δεν το καταλαβαίνω. Αλλά είναι πολλά που δεν καταλαβαίνω, δεν είναι ανάγκη να το λέω συνέχεια, είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνω. Συνήθως οι προφανές λύσεις έχουν τη δυσκολότερη υλοποίηση, μπορούμε να πούμε. Από τα δισεκατομμύρια, όπως είπατε, που βάζει ο τουρισμός στο ΑΕΠ, ένα μικρό κονδύλιο της τάξης των 80 εκατομμυρίων θα ήταν το δίμηνο επίδομα ανεργίας. Και προσέξτε, δεν ζητάμε σαν εργαζόμενοι να δουλεύουν 100 ένσημα και να παίρνουν 5 μήνες Ταμείο Ενεργείας. Ζητάμε να έρθει το Ταμείο Ενεργείας αναλογικά σε σχέση με το χρόνο εργασίας. Δηλαδή, ανάλογα τα ένσημα τα οποία θα κάνει ένας εργαζόμενος, δηλαδή αν δουλέψει 5 μήνες και βάλει πάνω από 150 ένσημα, τότε να πάρει 5 μήνες. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αυτό που ζητάμε οι εργαζόμενοι είναι ό,τι δουλεύουν αυτό να πάρουν και όχι να πάρουν κάτι το οποίο δεν το έχουν δουλέψει. Σε σχέση με το υπόλοιπο, το οποίο παίρνουν κάτι το οποίο έτσι αλλιώς δεν το έχουν δουλέψει
Γιατί από ό,τι φαίνεται, και αυτό έτσι θεωρώ εγώ την πολιτική, η πολιτική είναι να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, και δει η πολιτική, η οποία είναι επικεφαλή στα Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, να βελτιώνει τις συνθήκες αυτών των εργαζομένων, τους οποίους αντιπροσωπεύουν και έχουν εκλεγεί για αυτούς. Αλλά νομίζω ότι θέλουν να έχουν μια δικιά τους ευεξία σε σχέση με τη φτώχεια την οποία υπάρχει. Όπως είπατε, ο μισθός, ακόμα και σε αυτούς που δουλεύουν, έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη κατά 7,5%. Ο μισθός αυτών που δουλεύουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα έχει εξαντληθεί. Τις υπόλοιπες 20 μέρες προσπαθούν να κάνουν καθαρά διαχείριση για να βγει ο μήνας, με αποτέλεσμα να είναι μια φτωχοποίηση όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται σε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν κανένα εισόδημα, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν καμία οικονομική διαχείριση κανενός κεφαλαίου. Και τους θέλουμε όμως σταθερά και απήκο να είναι εκεί από τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτώβρη, και ειδικά με την επιμήθυνση της τουριστικής περίοδου, να είναι εκεί και καθημερινά να σηκώνουν όλο αυτό το βάρος. Και αναρωτιόμαστε κάθε χρόνο γιατί από το 2020 και μετά τα κενά είναι 25, 30, 40, 50, 60 και έχουν τάση ανωδική. Για ποιο λόγο κάποιος εργαζόμενος να κάτσει στον τουρισμό, για ποιο λόγο κάποιος εργαζόμενος να κάτσει στον εποχικά τουρισμό, εποχιακό τουρισμό, για να πεινάει. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι ρητορικό, αυτά απατάνε αυτόματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος ο οποίος θα πρέπει να κάνει τον ήρωα. Βλέπετε ότι θα σχολιάζουμε σε λίγο καιρό τους ανθρώπους πάλι να λιποθυμάνε, ελλείψεις στις κουζίνες, ελλείψεις στις καμαριέρες, ελλείψεις στα εστιατόρια, τα εστιατόρια να μην ανοίγουν, να ανοίγουν με οικογενειακό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει. Αλλά δεν υπάρχουν και λύσεις. Οι λύσεις είναι ξεκάθαρες. Θέλει μια μακροχρόνια, ένα μακροχρόνιο πλάνο, να σκύψει πάνω στον άνθρωπο εργαζόμενο, να φτιαχτούν οι σχολές. Οι σχολές μας, ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι αμυγός τουριστικές, όπως είμαστε εμείς και η Ρόδο, είναι οι δύο τουριστικές σχολές, είναι υποβαθμισμένες και δεν θεωρούνται πανεπιστημιακές. Οι σχολοί στις Γούβες είναι κλειστοί και κάνουν στο ΕΛΜΕΠΑ κάποιοι μαθητές μάθημα, και αυτό υποτυπώδες. Αυτή η σχολή έβγαζε κάθε χρόνο 300 εκπαιδευμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα στελέχωναν τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης. Δεν βγαίνουν. Τα πηδώματα ανεργίας είναι εποχή μνημονίων, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Η ακρίβεια είναι στην εποχή μνημονίων και χειρότερης, και ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και αναρωτιόμαστε γιατί ο τουρισμός μας πάει έτσι, από θέμα ανθρώπων, διότι από θέμα αριθμών οι αφίξεις έρχονται πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι για πολύ καιρό θα μπορέσει να κρατηθεί όρθιο όλο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Εύχομαι καλή χρονιά, κύριε Ριζικιαννάκη, και να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Και εγώ, να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους.